Γεια σας, παιδιά! Έξαλλος Γκρίγκ εδώ. Και αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι Halo 5 Guardians στο Xbox One. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα gameplay που το έφερα πριν χαλάσει το Xbox One μου που είχα, δυστυχώς. Και θα φέρω καινούργιο gameplay, παιδιά. Μόνο πρέπει να περιμένω να μου έρθει το καινούργιο το Xbox One, το οποίο θα μου το αντικαταστήσει Microsoft, οπότε είμαστε κομπλέ. Αυτό που βλέπετε, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι Halo 5 Guardians. Παίζω το game mode που λέγεται Breakout. Είμαι αυτή τη στιγμή στο Theater Mode και σας δείχνω αυτό το καταπληκτικό το ματσάκι, το οποίο δεν θα σποιλάρω τι γίνεται, απλώς βλέπετε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο καλύτερος παίχτης στο Halo, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και το χειρότερος. Αρχίζω να μαθαίνω. Από τότε, παιδιά, που πήρα Halo, άλλαξε όλη μου άποψη για την κονσόλα του Xbox One. Δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζετε, εγώ πρώτη μου Next Gen console ήταν το PS4. Και όταν το πήρα ήμουν πολύ χαρούμενος, ας πούμε, αλλά κάτι μου έλειπε. Το PS4 μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν είχε Halo. Και το Halo για μένα είναι ένα no-go άμα δεν μπορώ να παίξω στην κονσόλα. Οπότε είπα στον εαυτό μου, ξέρεις τι, βγήκε τώρα το Halo The Master Chief Collection, δηλαδή τότε όπου πρώτο πήρα την κονσόλα Xbox One, και είπα στον εαυτό μου, ξέρεις τι, το Halo The Master Chief Collection είναι ωραίο και έχει όλα τα Halo, έχει 4 games μέσα Halo, και μάλιστα έχω παίξει μόνο το 3 και το 4 από αυτά που είχε, δηλαδή, γιατί έχω παίξει το ODST, το Reach, ας πούμε, και ένα Halo Wars. Αλλά δεν ήμουν πολύ σίγουρος, ας πούμε, τότε. Και ξέρεις, είπα κάτι στον αυτό, μου λες, λέω, ξέρεις τι, ας δώσουμε μια ευκαιρία στη Microsoft, έχω κάποια λεφτά στην άκρη, ας τα πετάξω πάνω σε ένα Xbox One. Και πιστέψτε με, έκανα την καλύτερη αγορά της ζωής μου σε όσο αφορά παιχνίδι το κονσόλα, διότι το PS4 δεν μπορεί να παίξει Xbox One και εγώ θέλω να παίζω... Το PS4 δεν μπορεί να παίξει Xbox One. Ωχ, Θεέ μου, τι λέω. Το PS4 δεν μπορεί να παίξει Halo 5. Δεν βγαίνει για το PS4 το Halo 5. Δεν ξέρω αν θα βγει. Μπορεί να βγει αργότερα. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να μην βγει. Δικιά μου άποψη. Και παιδιά, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για όσοι εκεί πέρα έξω θέλετε να γυρίσω πίσω στο PS4 και με στέλνετε μηνύματα, φέρει gameplays από PS4 και όλα αυτά εδώ πέρα. Είναι. Συγγνώμη. Είναι δύσκολο να φέρνω gameplays και από τις δύο τις κονσόλες, διότι πρέπει να πληρώνω δύο διαφορετικά membership. Εντάξει, είπαμε, έχουμε μια οικονομική άνεση. Άνεση, έτσι. Αλλά δεν είμαστε τέρμα λεφτάδες. Και σίγουρα δεν θέλω να δίνω τόσο πολλά λεφτά για να παίζω σχεδόν το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα exclusive το οποίο να έχει ωραίο multiplayer για μένα στο PS4, το οποίο θα ήθελα να φέρω το gameplay. Αλλά τέλος πάντων, συγγνώμη παιδιά για όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα που δεν έβαζα βίντεο. Περίμενα να φέρω ένα καλό. Να βγει ένα καλό παιχνίδι για να κάνω ένα καλό βίντεο. Και το Call of Duty, παιδιά, δεν με πολύ κινεί το ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής. Το Call of Duty Black Ops 3 θα το πάρω λίγο αργότερα, γιατί Fallout 4, baby, έρχεται, παιδιά, σε περίπου 3 μέρες από αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο. 3-4 μέρες, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα το πάρω release date, το έχω προπαραγγείλει Pip-Boy Edition. Και είπα να κάνω αυτή την κίνηση και να χαραμίσω τα λεφτά του μήνα που μου δίνει ο father. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βγάλω το μήνα. Θα προσπαθήσω να βγάλω το μήνα με τα προστοζήν. Τέλος πάντων. Και περιμένω πάρα πολύ να έρθει το καινούργιο το Fallout 4. Και δεν ξέρω. Απλώς είναι μια καταπληκτική χρονιά αυτή εδώ πέρα για μένα. Γιατί όπως μπορεί κάποιοι από εσάς να μην γνωρίζετε, έδωσα 2 φορές πανελλήνιες. Και 2 φορές είναι δύσκολο να μην μπορείς να παίξεις ούτε ένα game μέσα στη χρονιά όταν βγαίνουν τα releases. Και το καλοκαίρι, όπου ας πούμε θα είχα λίγο παραπάνω χρόνο για να κάτσω να παίξω, αυτό θα έπρεπε να το φάει η χειροβίδα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. 343, fix this shit please. Ήταν λίγο δύσκολο, παιδιά, μέσα στη χρονιά να ανοίξω κονσόλα, να πάρω καινούργιο παιχνίδι και όλα αυτά εδώ πέρα για να αρχίζω να παίζω. Διότι έπρεπε να συγκεντρωθώ στο διάβασμα και όλα αυτά εδώ πέρα. Αλλά τώρα, επειδή κατάφερα και πέρασα και σπουδάζω το όνειρό μου. Είμαι χαρούμενος και λέω αυτή τη χρονιά λίγο να παίξω λίγο, παιδιά, παιχνίδια στο release date. Δηλαδή είχα να νιώσω αυτή την αίσθηση του release date από, ξέρω εγώ, 3 χρόνια είχα να την νιώσω πάνω κάτω. Και είμαι πολύ χαρούμενος, μπορώ να νιώσω κάτι τέτοιο, ότι μπορώ να πάρω ένα παιχνίδι release date. Να πετάξω τα λεφτά μου για να το πάρω πρώτη μέρα που θα βγει. Παρεπτόντως το Halo 5 το πήρα μείον μια μέρα, δηλαδή μια μέρα πρωτού βγήκε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και ήταν και special edition. Δηλαδή δεν ξέρω, αμένα αυτό το πράγμα με πορώνει μόνο και μόνο που το σκέφτομαι. Και ναι, πάνω κάτω αυτό, παιδιά, ήθελα να πω σε αυτό το commentary. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος με την όλη φάση εδώ πέρα κάτω στην Κρήτη και με το
ότι μπορώ να σπουδάσω σε C++ και να κάνω Python, να κάνω προγραμματισμό γενικότερα, να κάνω το όνειρό μου, να μην χρειάζεται να πηγαίνω πίσω στο σχολείο, να διαβάζω θρησκευτικά, να διαβάζω ιστορίες, να διαβάζω χαζουμάρες, οι οποίες πραγματικά δεν θα με βοηθήσουν στο να εξελιχθώ εγώ και να γίνω πιο παραγωγικός ή κάτι παρόμοιο, μόνο και μόνο να μου γεμίσουν το κεφάλι με άχρηστες πληροφορίες. Δεν λέω πως η ιστορία είναι, παιδιά, άχρηστη, πρέπει να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας και όλα αυτά εδώ πέρα, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να σπουδάσουμε και αυτό που αγαπάμε και αυτό εδώ πέρα κάνω αυτή τη στιγμή. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, όπως όλα τα commentaries μου, και αν είστε ίσως καινούργιοι που βλέπετε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, όλα τα commentaries μου, παιδιά, είναι all over the place. Και αυτό! Ευχαριστώ λοιπόν για όσοι καθίστε μέχρι εδώ για να δείτε αυτό το commentary. Το όνομά μου είναι Σωτήρης, Excel's Green Dude, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell!